πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον φόβο μας για τον θάνατο. Βεβαίως το φαινόμενο είναι παγκόσμιο και πανανθρώπινο. Ο φόβος για το θάνατο, ύστερα αν το θέλετε, αν δεν υπήρχε ο φόβος του θανάτου, ή καλύτερα, αν δεν υπήρχε ο θάνατος, τότε ο άνθρωπος δεν θα φιλοσοφούσε. Εκείνο που λέγαμε στην προηγουμένη, στο μάθημά μας, το προηγούμενο, ότι ψάχνει να βρει ο άνθρωπος την αλήθεια στο βάθος, είναι διότι υπάρχει ο θάνατος. Θα μου πείτε, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να φιλοσοφεί έστω και αν δεν υπήρχε ο θάνατος? Σας λέγω, στο βάθος είναι το φαινόμενο του θανάτου. Τι υπάρχει παραπέρα? Θα ζήσω αιωνίως ή τελειώνω εις τον τάφο? Αυτό το ερώτημα εγέννησε τη φιλοσοφία. Γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, και βεβαίως επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει την αλήθεια, γι' αυτό ακριβώς και έχει το φόβο. Διότι μπορεί ίσως να με καθησυχάζει κάποιο φιλοσοφικό σύστημα περί του θανάτου, αλλά άραγε είναι αλήθεια αυτό το οποίο υπάρχει ως δεδομένο από τη φιλοσοφία? Θέτει το ερώτημα ο άνθρωπος. Ξέρετε, στους χρόνους του Ιησού Χριστού, δηλαδή στους χρόνους της Καινής Διαθήκης, όλα τα φιλοσοφικά συστήματα είχαν εξοφλήσει και όλες οι θρησκείες είχαν χρεοκοπήσει. Έμενε κάτι να πει ακόμα η στοϊκή φιλοσοφία, την οποία υπηρέτησε, όπως γνωρίζετε, ο Μάρκος Αυρήλιος, αυτοκράτορ. Ο Μάρκος Αυρήλιος έγραψε ένα βιβλίο εις εαυτόν, και το φιλόσοφος, αλλά το περίεργο, το τραγικό για αυτόν είναι το εξής. Υπήρξε φιλόσοφος, έγραψε σύγγραμμα φιλοσοφικών και εστάθη διώκτης των χριστιανών. Η Αγία Παρασκευή, στον ναό της οποίας βρισκόμεθα, εμαρτύρησε επί Μάρκου Αυρηλίου. Αυτά είναι τα περίεργα και τα αντιφατικά. Αν ήσουν φιλόσοφος πραγματικά, θα άφηνες ελεύθερον των χώρων, των πεδίων ελεύθερων, ο άλλος να ψάξει, να φιλοσοφήσει, να βρει, να πιστεύει. Γιατί θέτεις υποδοκιμασία και μάλιστα σε τρομερό μαρτύριο τους χριστιανούς, Μάρκε Αυρήλιε? Είναι περίεργο. Αλλά ο φόβος αυτός, παιδιά, προέρχεται από την άγνοια του τι υπάρχει παραπέρα. Μέσα στον Ιουδαϊσμό έχουμε γνώση του τι υπάρχει παραπέρα, αλλά ο φόβος δεν φυγαδεύεται. Υπάρχει ο φόβος. Ξέρετε γιατί? Διότι ο Εβραίος γνωρίζει κατά αποκάλυψη τι υπάρχει και τι μαθαίνει. Υπάρχει ο σκοτεινός Άδης. Γι' αυτό λέγει ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό του: «Πριν με πάρεις, Κύριε, από τη ζωή τούτη, άσε με λίγο να αναψύξω, άσε με λίγο να χαρώ τη ζωή αυτή. Ύστερα, εκεί στον Άδη, ποιος θα σε υμνήσει τη στιγμή που το σώμα μας με τις φωνητικές χορδές του θα λιώσει στον τάφο? Ποιος θα σε υμνήσει στον Άδη? Γι' αυτό λοιπόν άσε με να ζήσω». Γι' αυτό εθεωρείτο η μακροζωία από τα φυσικά δώρα του Θεού ως το μεγαλύτερο. Θυμηθείτε στην πρώτη εντολή της επαγγελίας, όπως λέγεται, που είναι η τιμή προς τους γονείς: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», ή να ευσυγέννητε και έσυ μακροχρόνιος επί της γης της αγαθής. Γιατί θα είσαι μακροχρόνιος? Ακριβώς γιατί ο τόπος των ψυχών, ο Άδης, ή το φοβερός. Περί Άδου μίλησαν και οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά δεν μπορούσαν να το βεβαιώσουν αυτό. Υπάρχει, δεν υπάρχει και πώς υπάρχει?
Εδώ έχουμε αποκάλυψη. Υπάρχει ο Άδης και είναι τρομερός για τις ψυχές. Είναι ζωφερός, είναι σκοτεινός ο Άδης. Συνεπώς, δώρον για τον πιστόν άνθρωπο τι είναι τώρα? Δώρο για τον πιστό είναι να ζήσει πολλά χρόνια πάνω στη γη. Και έτσι όσο το δυνατόν αργότερα και αργότερα να φτάσει στον Άδη. Έρχεται ο Χριστός, ο οποίος κατήλθε εις τον ζωφερόν Άδη. Και ο Άδης, μέρος του Άδου, εκεί που είναι οι δίκαιοι, έγινε παράδεισος. Όταν είπε εις τον ληστήν, σε βεβαιώνω ότι σήμερα μαζί μου θα είσαι εις τον παράδεισο. Πού πήγε ο ληστής? Επήγε εις τον Άδη. Ο Χριστός πήγε λίγο πιο μπροστά, διότι απέθανε ο Κύριος επί του Σταυρού ώρα 3 το μεσημέρι. Οι ληστέ λίγο μετά, αφού βεβαίως τους έσπασαν τα κόκαλα για να πεθάνουν. Έτσι ο ληστής έφτασε λίγο μετά. Ο ληστής δεν βρήκε τον Άδη, βρήκε τον παράδεισο. Κατά κυριολεξία λοιπόν αυτό που του είπε ο Χριστός, σε βεβαιώνω μαζί μου θα είσαι σήμερα. Πότε σήμερα? Πριν βασιλεύσει ο ήλιος. Αυτό είναι το σήμερα κατά το εβραϊκό ημερολόγιο. Θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Δεν πήγε λοιπόν στον Άδη, πήγε στον παράδεισο ο ληστής, ο επί του Σταυρού, ο καλός ληστής. Έτσι παιδιά, όταν ο Χριστός πέθερε και κατήλθε στον Άδη, τον Άδη, μέρος του Άδου, γιατί όσοι δεν πίστεψαν και όσοι έμειναν ψυχρές, παγωμένες, αμαρτωλές ψυχές, δεν πίστεψαν στον Χριστό. Δεν εδέχτησαν ούτε εκεί τον Χριστό. Μη σας φαίνεται περίεργο αυτό. Έμειναν όπως ήσαν και περιμένουν την κρίση για να εισέλθουν στην κόλαση. Οι ψυχές των δικαίων εδέχτησαν τον Χριστό και ο Χριστός τους πήρε, μετέβαλε μέρος του Άδου σε παράδεισο. Έτσι λοιπόν ο παράδεισος είναι φωτεινός, μόνο που είναι ατελής, διότι λείπει το σώμα. Είναι μόνο οι ψυχές, είναι σε ευτυχία, είναι μέσα στη δόξα του Θεού. Είναι θεωμένες οι ψυχές αυτές, όλοι οι Άγιοι εκεί είναι, αναμένουν όμως, σας είπα, υπάρχει μία έλλειψη. Αναμένουν να επαναποκτήσουν το χαμένο τους από το θάνατο ή το μαρτύριο σώμα τους. Έτσι, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, αυτοί θα περάσουν από τον παράδεισο εις την Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού θα ζουν με τα σώματά τους. Στον παράδεισο μόνο ως ψυχές. Στον Άδη οι αμαρτωλοί ως ψυχές. Στην κόλαση με τα σώματά τους. Συνεπώς, ένας ο οποίος γνωρίζει ότι τον θάνατον τον ενίκησε ο Χριστός και ότι άμα φύγει από την παρούσα ζωή και αγαπάει τον Χριστό και είναι τηρητής των εντολών του Χριστού, τότε φοβείται πια τον θάνατον? Γι' αυτό παιδιά έχουμε το φαινόμενο των μαρτύρων. Όπως γνωρίζετε, στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε μάρτυρες πλην μιας οικογενείας, της οικογενείας των Μακαβαίων, οι οποίοι έχουν όλα τα χαρακτηριστικά, παρότι ξεκινά το θέμα τους από μια εθνικό-θρησκευτική υπόθεση. Το μαρτύριό τους ουσιαστικά έχει όλα τα γνωρίσματα του χριστιανικού μαρτυρίου. Ένας από τα 7 παιδιά της Σολομονής, και αυτή μάρτης, και ο δάσκαλός τους ο Ελεάζαρος μάρτης, ξέρετε τι είπε? Λέει στον Αντίοχον, Έλληνας ο Αντίοχος, ο Επιφανής, από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τύρανε, αν τώρα εσύ καταστρέφεις τη ζωή μου και τα μέλη μας τα κόπτεις από το σώμα μας, σου λέγω τούτο, ο Θεός θα μας αναστήσει
Ακούστε, ακούστε, θα μας αναστήσει και θα μας δώσει πίσω τα χαμένα μέλη του σώματός μας. Μα γιατί, σας είπα, είναι ένα προανάκρουσμα του χριστιανικού μαρτυρίου, το μαρτύριο των Μακαβαίων. Εάν όμως μέσα στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης με τον αληθινό Θεό έχουμε μάρτυρες μόνο αυτές τις ψυχές, ρίξτε μια ματιά τώρα στην Καινή Διαθήκη. Εκατομμύρια μάρτυρες. Γιατί? Γιατί πια ο Άδης δεν είναι ο ζωφερός. Έτσι ο άνθρωπος, ο χριστιανός, δεν φοβείται πια τον θάνατο. Μόνο πρέπει να σας πω κάτι. Δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι κατά πόσο υπήρξα πιστός άνθρωπος τηρητής των εντολών του Θεού. Υπήρξα σωστός τηρητής? Μήπως δεν υπήρξα? Και τότε μπορώ να διατηρώ έναν φόβο. Έναν φόβο διότι δεν ξέρω που θα απολύξω. Θα με δικαιώσει ο Θεός? Το βλέπουμε αυτό στη ζωή πολλών Αγίων, να έχουν κάποιο φόβο. Είναι όμως και ένα ακόμα στοιχείο. Ας μου επιτραπεί να το πω ότι είναι φυσικό στοιχείο. Παρότι προχωρούν στο μαρτύριο οι χριστιανοί, είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Επειδή ο χωρισμός είναι αφύσικο πράγμα και είναι ο φόρος που πληρώνουμε δια την πτώση μας, γι' αυτό πάντα υπάρχει ένας φόβος. Όμως ο φόβος αυτός είναι ή μηδέν ή κοντά στο μηδέν. Ο πιστός άνθρωπος δεν φοβείται τον θάνατο. Ο πιστός άνθρωπος που αγαπάει τον Ιησού Χριστόν δεν φοβείται τον θάνατο. Αρκεί να έχει την πληροφορία ότι ο Χριστός ενικεί μέσα του, και φυσικά ο θάνατος νικήθηκε από τον Χριστό και έτσι μένει στον Χριστό μέσα ο πιστός. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούστε τι είπα, στο Χριστό, ενσωματωμένος, γι' αυτό κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, στο Χριστό, ώστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν φανερωθεί ο Χριστός, πότε? Κατά τη Δευτέρα του Παρουσία, δηλαδή η ζωή μας. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός, όταν φανερωθεί ο Χριστός, δηλαδή η ζωή μας, τότε θα φανερωθεί και η δική μας η ζωή, η ύπαρξή μας. Διότι εκείνος ζει, θα ζήσουμε και εμείς σε εκείνον, γιατί είμαστε φυτεμένοι μέσα σε εκείνον, είμαστε ενσωματωμένοι στον Χριστό. Γι' αυτό ζούμε τη μυστηριακή ζωή, παιδιά, και πρέπει να τη ζούμε σωστά, ακριβώς για να μας αναστήσει, όπως λέει ο Κύριος, την εσχάτη ημέρα. Αυτά έχω να πω για την απορία, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το φόβο μας για το θάνατο.